τρεις μεγαλύτεροι κλασικοί μουσικοί υπήρξαν οι Μότσαρτ, Μπαχ και Μπετόβεν, ένας α, ένας β και ένας γ τύπος αντίστοιχα, οποιαδήποτε καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί το αποτύπωμα μιας μοναδικής προσωπικής και καλλιτεχνικής πορείας, η οποία διαμορφώνεται και καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τον τύπο του κάθε δημιουργού και κατά μικρότερο ποσοστό από το περιβάλλον, την τυπολογία οικείων και συντρόφων, αλλά και την εποχή. Και όντως, η ζωή των τριών αυτών μουσικών ήταν εντελώς διαφορετική, διότι έζησαν σε άλλα περιβάλλοντα, αλλά κυρίως επειδή η ανώμια λειτουργία του εγκεφάλου τους καθόριζε ένα διαφορετικό τρόπο αντίδρασης του καθενός σε αυτές τις καταστάσεις. Έτσι και τα έργα τους διαφέρουν μεταξύ τους σε κρίσιμα σημεία ως προς την πηγή και τον τρόπο έμπνευσης, τον μηχανισμό δημιουργίας, το σκοπό της σύνθεσής τους, ακόμα και ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν από τους ίδιους τους δημιουργούς. Να τους αναλύσουμε. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λέτε εδώ, κύριε Πασχαλίδη μου, ότι ο Μότσαρτ ήταν αυθόρμητος, παρορμητικός και αφελής. Ζούσε στον κόσμο του και δεν ήταν σε θέση να αναλάβει καμία ευθύνη για τον λόγο αυτό. Τα διαχειριζόταν όλα ο ίδιος ο πατέρας του, ήταν τύπου Α. Λόγω της ανευθυνότητάς του έχανε ανθρώπους και αντικείμενα πολύτιμα για αυτόν, την περιουσία και την υγεία του, αν και ιδιαίτερα κοινωνικός, παρορμητικός και επιρρεπής στις διασκεδάσεις και τα υπέρογκα έξοδα, στο βάθος ήταν πολύ μοναχικός και δεν άντεχε τη δέσμευση, πάντα δραπέτευε επειδή κουραζόταν από την μονοτονία, ακόμα και από την ζωή έφυγε νωρίς. Ο Β ήταν ο Μπαχ. Ήταν άνθρωπος ευγενικός, διακριτικός, ρομαντικός, θεοσεβούμενος και ιδιαίτερα ευαίσθητος. Περιέβαλε με στοργή όλους τους ανθρώπους που βρισκόταν δίπλα του, σαν προστατευτικός πατέρας, την πατρική του οικογένεια, αυτήν που δημιούργησε ο ίδιος, ακόμα και τους μαθητές του. Ήταν μετριόφρον και θεωρούσε ότι το ταλέντο του δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο και πως μπορούσε ο καθένας να το αποκτήσει αν εργαζόταν με μεθοδικότητα. Ήταν ανεκτικός με τους άλλους και πολύ υπομονετικός. Και ο Μπετόβεν, γάμα τύπου, τελειομανής, φιλόδοξος, επίμονος, με υψηλούς στόχους, πάλευε ολόκληρη τη ζωή του με την ανασφάλεια, την απόρριψη και τον πόνο, σωματικό και ψυχικό, κατέληξε μόνος και βαριά χτυπημένος από τη μοίρα να μετατραπεί σε ένα άνθρωπο ευέξαπτο, καχύποπτο και μανιοκαταθλιπτικό. Δεν εγκατέλειπε τον αγώνα του να καταξιωθεί μέσα από την τέχνη του, μέχρι που άφησε την τελευταία του πνοή. Το γεγονός ότι συνέθισε τα μεγαλύτερα αριστουργήματά του όντας εντελώς κουφός, ανάγει την προσπάθειά του σε υπεράνθρωπο άθλο.